Νομίζω αυτήν τη στιγμή θα πρέπει η Εκκλησία να διδάξει την μετά. Να το κάνει δηλαδή, θα πρέπει να το κάνει. Ναι, πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι επαρκές αυτό που κάναμε ως τώρα. Να διδάξουμε τη μετάνοια, αγαπητέ μου. Δηλαδή, η μετάνοια είναι ο τρόπος να βλέπω τα λάθη μου και τα πάθη μου και όχι του γείτονα και όχι τα δικά του Νικήτα αλλά του νεόφυτου, καθένα τα δικά του να τα δει και να τα αντιληφθεί σε βάθος, να έχει επίγνωση δηλαδή, μετά από την επίγνωση να έρθει συντριβή, γιατί έχω αυτά τα συγκεκριμένα λάθη στην οικογένειά μου, στο ανάγιωμα των παιδιών μου, στα προσωπικά μου αμαρτήματα που έχω, και αυτά να τα φέρω μέσα στην Εκκλησία. Άρα η Εκκλησία, όταν ο άνθρωπος θα του δώσουμε αυτήν τη δυνατότητα της επίγνωσης και της συντριβής, πρέπει να έχει τους κατάλληλους πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι να ακούσουν αυτόν τον πονεμένο λαό που θα έρθει σε συγκλονιστική μετάνοια. Και ξέρετε, θα έρθει ο λαός σε συγκλονιστική μετάνοια με τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Λόγω των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσει. Έτσι, και όχι μόνο των οικονομικών. Τα πολιτικά. Πολιτικές εξελίξεις θα προκαλέσουν μεγάλα καινούργια δεδομένα στην Κύπρο. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Και αυτά τα νέα δεδομένα, η Εκκλησία θα έχει ένα ρόλο σαφώς διαφορετικό από την Εκκλησία. Δηλαδή, εσείς πώς βλέπετε τα νέα δεδομένα, πανιερώτατε. Τι έρχεται, τι να περιμένουμε ότι έρχεται. Κοιτάξτε, αν. Γιατί μας ανησυχούν όλα αυτά που λέτε. Είναι και καλά αυτά που θα έρθουν, αλλά μέσα από επώδυνες διαδικασίες. Ποια είναι τα καλά? Η ελευθερία του τόπου μας. Που θα έρθει πότε? Μέσα από μια διαδικασία διάλυσης της Τουρκίας. Αυτό το χρονικά μπορεί να το προσδιορίσετε? Δεν ξέρω, δεν είμαι προφήτης, αλλά πιστεύω στους προφήτες του γένους. Που είπαν τι? Και είπαν, αυτά τα έχουν προφητεύσει. Αυτά που βλέπετε τώρα, τα έχουν πολλοί άνθρωποι του Θεού δει. Ότι θα έρθει η εποχή που η Ελλάδα θα πεινά. Και τα είπα σε καιρούς χορτασμένους. Ναι, όντως έρθει... έγινε αυτό, ναι. Έγινε, ναι. Θα έρθει η εποχή που... ένα μετά από το άλλο κράτη θα αρχίσουν να διαλύονται. Η νέα γενιά της Τουρκίας των πολιτικών, και τότε δεν υπήρχε Γκιούλ και δεν υπήρχε Ερντογάν, θα έρθει νέα γενιά πολιτικών, η οποία θα είναι φανατική. Και θα γυρέψουν να ξαναφέρουν το Ισλάμ στην Τουρκία πίσω. Αυτά τα είπαν οι άνθρωποι του Θεού. Μιλούν για ένα μεγάλο Ρωσο-Τουρκικό πόλεμο που έρχεται. Είναι και εδώ όχι μόνο Έλληνες, Άγιοι. Μιλούμε και για Ρώσους, Αγίους, Σέρβους. Πιστεύουμε στην Αγιότητα. Πιστεύουμε στο προφητικό χάρισμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, βεβαίως θέλει διάκριση να μην μπούμε στην περιπέτεια να ορίζουμε χρόνους και καιρούς αξιοποιώντας κάποια δεδομένα της σύγχρονης πολιτικής εξέλιξης. Όμως όλα αυτά δείχνουν αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία, που συνέβηκαν στην Αίγυπτο, η πείνα στην Ελλάδα. Η πείνα στην Κύπρο. Άκου πράγμα τώρα, τώρα το θυμήθηκα. Λέει ότι όταν θα γίνουν οι μεγάλες ανακατατάξεις σε όλη την περιοχή, ο βασιλιάς της Ελλάδας θα έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Επιστρέφει όπου να είναι. Ναι, και πάει στο Πορτοχέλι. Ναι. Ξέρεις, εγώ ποτέ δεν ήμουν βασιλικός. Όταν το είδα και αυτό να γίνεται αυτές τις μέρες, λέω, κύριε Λέτσο, κοίταξε τα πράγματα. Γιατί για να καταλάβετε γιατί ο Μόρφ έχει αυτήν την πίστη και την εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς τους λόγους, τους προφητικούς. Πώς να μην την έχω, όταν ήμουν 22 χρονών και πήγα σε έναν από τους συγχρόνους Αγίους της Εκκλησίας και μου είπε, παιδί μου, εσύ θα γίνεις κάποτε επίσκοπος. Και θα γίνεις επίσκοπος στον τόπο που γεννήθηκες. Και θα φτιάξεις μοναστήρια. Δηλαδή, μέσα από εκείνη την πρώτη σας επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, θεωρείτε ότι είναι πράγματα που υλοποιούνται και έρχονται με την πάροδο των χρόνων. Πώς έγινα στην προσωπική μου ζωή εμένα αυτά? Γιατί να μην γίνουν στην πολιτική μας ζωή, στην κοινωνική μας ζωή? Τι άλλο να προσέξουμε? Ή τι άλλο έρχεται? Κοίτα, εμείς νομίζω ο καθένας μας προσωπικά πρέπει να έχουμε τρία τεινά. Το λέω στον κόσμο μου εκεί της περιοχής. Αυτά που σου λέω τώρα από την τηλεόραση του ΣΥΓΜΑ τα έχω πει πολλάκιση στον λαό της περιοχής Μόρφου. Ακόμα και συνεσκιασμένα τα λέω και μέσα σε αυτόν τον Άγιο... Και σε αυτούς που δεν έχουν την ευκαιρία να σας ακούσουν. Γιατί και στον Άγιο Μόρφου. Μάμα ναι. Μέσα. Που δεν είναι εύκολο μέσα στον Άγιο Μάμα να λες αυτά. Ναι. Αλλά τα λες με έναν τρόπο συνεσκιασμένο. Και ο έχων, όταν ακούει, ακουέτο.
Λοιπόν, τρία τινά πρέπει να κρατήσουμε. Το σημαντικό δεν είναι να αρχίσουμε τώρα να προφητολογούμε. Το σημαντικό είναι πώς θα διαχειριστούμε τις τόσο σημαντικές αλλαγές που έρχονται. Το ένα, να κρατήσουμε την ορθόδοξη μας πίστη ανώθευτο. Αποδείχτηκε μέσα στους αιώνες ότι αυτή η πίστη μας κράτησε σε αυτόν τον νησί, όταν άλλες περιοχές, Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, ήταν και αυτές κάποτε ορθόδοξες, όπως και η Μικρά Ασία, και δεν κράτησαν. Οι κράτησαν και βλέπουμε τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντική η υπόθεση. Οι βάσεις είναι γερές. Είναι. Είναι. Ναι, ξέρεις γιατί είναι γερές? Διότι βλέπουμε με θαυμασμό ότι ακόμα γεννούμε Αγίους, παρόλο τα πολλά μας προβλήματα που έχουμε. Γεννούμε Αγίους. Μια εκκλησία που γεννά Αγίους έχει δυνάμεις. Και έχουμε και βαθιά λαϊκή νευσέβεια. Το δεύτερο είναι η προσωπική μετάνοια. Να είναι καθημερινή και όχι ευκαιριακή, λόγω Χριστουγέννων και λόγω Πάσχα. Και το τρίτο είναι η τακτικότατη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία, και όχι απλά να ακούμε τον καλό ψάλτη ή τον καλό παπά, αλλά να κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Να λέγει η Εκκλησία να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο τους πολίτες. Το να περιμένεις τον πολίτη να έρθει να σου χτυπήσει κάθε Κυριακή την πόρτα, ίσως είναι πιο δύσκολο από το να βγει κάποιος ιερωμένος και να πάει στους πολίτες. Άκουσε μου. Και εγώ τα έλεγα κάποτε αυτά που λες. Ήμουν της κοινωνικής σχολής, όχι της αναχωρητικής. Λοιπόν, όμως με τα χρόνια, τώρα είμαι 52 χρόνων, σε λίγο το Γενάρη θα... Να τα εκατοστήσει, δε πανιερότατε. Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι ο ιερέας και ο αρχιερέας. Το πιο σημαντικό είναι να έχει εσωτερική και νυχτερινή ζωή. Δηλαδή? Το νυχτερινή εισαγωγικά. Ναι, ναι, ναι. Να αξιοποιεί τη νύχτα για προσευχή, μελέτη, και να μνημονεύει πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερως νεκρούς. Οι νεκροί είναι ζωντανοί, υπάρχουν. Όταν αρχίσει έτσι να εργάζεται, τι θα κερδίσει? Μέσα του αρχίζει να καθαίρεται, να βλέπει πολλά λάθη του από το παρελθόν, πολλά πάθη του που δεν τα είχε εντοπίσει στο παρελθόν, και αρχίζει σιγά σιγά να έχει μια μικρή αίσθηση φωτισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να προηγηθεί. Γιατί όταν έρθεις αύριο εσύ στον καλό παπά, όπως το θεωρείς εσύ καλό, στον καλό επίσκοπο, όπως το θεωρείς εσύ καλό, αν δεν έχει φως, θα φύγεις απογοητευμένος και θα γίνεις και ένας μεγάλος άθεος. Και θα έχεις και δίκιο. Άρα η δουλειά γίνεται προηγουμένως μέσα στον κληρικό. Ναι, αλλά αν ο κληρικός αυτή που περιγράφεται είναι 3-4, αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Αυτό που δεν είναι, φαντάζεστε. Δεν είναι πολύ περισσότεροι. Δόξα τω Θεώ. Σου το λέω, και είμαι δύσκολος επίσκοπος, απαιτητικός. Όχι, υπάρχουν πολλοί καλοί παπάδες στην Κύπρο και έχουμε και μοναστήρια που στέκουν πάρα πολύ καλά. Αυτή η κρίση μας έφερε πιο κοντά στο Θεό. Κοίτα, οι Κύπροι δεν είχαν αποστασιοποιηθεί από τον Θεό. Ξέρεις από τι είχαν αποστασιοποιηθεί? Από τι? Από την εκκλησιαστική ζωή. Να πίστευαν, αλλά δεν συμμετείχαν στα μυστήρια. Ναι, ναι. Τώρα άρχισε η μεγάλη συμμετοχή, και ιδιαίτερως των νέων. Η νέα γενιά έχει μια συγκλονιστική επιστροφή στην Εκκλησία. Παραμένουν μοντέρνοι. Δεν γίνονται θρήσκοι, φανατικοί, που δεν είναι αυτά στοιχεία της Ορθοδοξίας. Όμως έχουν μια συγκλονιστική μετάνοια. Και αυτό είναι η ελπίδα μου για το μέλλον. Και το άλλο, το ότι βλέπω καλούς κληρικούς, οι οποίοι θυσιάζουν πολλά από την υγεία τους, από την οικογένεια τους, από τον εαυτό τους, για να υπηρετήσουν αυτόν τον λαό. Θέλουμε όμως περισσότερους. Γιατί? Γιατί θα είναι πολλή ζήτηση σε λίγο. Τα αυτά που έρχονται είναι η χρεοκοπία μιας εποχής. Και αυτή η εποχή είναι αυτή η εποχή που επέβαλαν τις παγκοσμιοποίησεις οι μεγιστάνες και της νέας εποχής. Τι νομίσαν? Ότι ξαφνικά θα προκαλέσουν ένα δικό τους νέο σύστημα, και το οποίο θα στηρίζεται πάνω στο χρήμα και στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία οι εμπολείς θα τα θέλουν να τα αποδιηγετούν αυτοί. Φαίνεται ότι υπάρχουν δυνάμεις πνευματικές σε όλα, και στα μέσα τα δικά σας και στην Εκκλησία,
την παγκόσμια εκκλησία. Που θα. Που ήδη, όχι θα, ήδη αντιστέκονται σε αυτό. Μάλιστα. Και αντίσταση είναι σε ανθρώπους που δεν τους υπολογίζεις πολλές φορές. Για παράδειγμα, για να μην θεωρητικολογούμε. Να το πείτε και το παράδειγμά σας. Άγιος Πορφύριος, ο διορατικός, εκοιμήθη το 1991. Τον γνώρισε πάρα πολύ καλά, όπως και άλλοι Κύπροι. Ποιος γνώριζε ότι αυτός ο απλός καλόγυρος που στο τέλος τυφλώθηκε, έπασχε από καρκίνο, που έβλεπε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, θα έφτανε το παράδειγμα του, η αγιότητά του, η θεολογία του, να καθορίσει τόσους πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο Έλληνες. Γέρο Παΐσιος του Αγίου Όρους. Αυτός μου είπε ότι θα κτίσω μοναστήρια και έλα σου δείξω γέ μου πώς να τα κάνεις. Ξέρετε τα βιβλία του σε πόσες γλώσσες μεταφράστηκα, χωρίς υπερβολή σε 15, ακόμη και σε κινέζικα. Γέρον Ιάκωβος, ήταν ο πνευματικός μου πατέρας που μου είπε ότι θα γίνω επίσκοπος. Κάμνει τόσα πολλά θαύματα που έρχονται από τη Σερβία, από τη Τσεχία να προσκυνήσουν τον τάφο του στην Εύβοια. Αντιλαμβάνημα, οι εταιρείες, τα μονοπόλια, έχουμε και παγκοσμιοποίηση της αγιότητας και είναι ένα μέγεθος πολύ πιο δυνατόν από το χρήμα και πολύ πιο δυνατόν από οποιοδήποτε μονοπόλιο. Μάλιστα. Όταν πρωτοβγήκαν τα κομπιούτερ, ο Γέρο Πορφύριος, αυτός που τον έκαμε Άγιον των Πατριαρχείων πριν 20 μέρες, επίσημα διότι τον έκαμε, είναι συγγνώμη, λαθασμένη έκφραση, διακήρυξε την αγιότητά Μάλιστα. του. Επίσημη αναγνώριση. Επίσημη. Ναι, ναι. Λοιπόν, θυμούμε που πανηγύρισε. Και εμείς τότε είχαμε μια συστολή απέναντι στα κομπιούτερ, ήταν πρωτοβγήκε το διαδίκτυο. Και λέει, βρε, λέει, μα πώς τα βλέπετε έτσι, νέα παιδιά. Από αυτά τα μέσα, λέει, θα γίνει η μελλοντική αποστολή. Γίνεται. Γίνεται. Γίνεται, αλλά... Όχι στο βαθμό που έχει έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Κύριε Χρήστο, καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να κάνω δύο ερωτήσεις μικρές στον πάτερ μας. Βεβαίως. Η πρώτη ερώτηση είναι ποια είναι η άποψη του για τη μασονία. Και η δεύτερη ερώτηση είναι εάν πιστεύει ότι έχει επίδραση στα κοινωνικο-οικονομικά δρόμενα της Κύπρου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ναι, η μασονία είναι ξεχωριστή θρησκεία, δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό, είναι συγκριτισμός. Ο Θεός που πιστεύω δεν έχει όνομα, όπως εμείς λέμε, πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, τριαδικό Θεόν, και που εσαρκώθηκε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και λέγεται Ιησούς Χριστός. Αυτοί πιστεύουν στον μεγάλο αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Και το δεύτερο ερώτημα. Λοιπόν, και βεβαίως είναι μια μυστική οργάνωση, μυστική εταιρεία, η οποία εδώ και αρκετούς αιώνες, έχει σημασία αυτό που λέω, επιδρά στα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά θέσμια κάθε λαού. Ιδιαιτέρως του ευρωπαϊκού γίγνεσθε, και όταν λέω Ευρώπη εννοώ και την Ανατολική Ευρώπη, μέχρι τη Ρωσία. Πάω στους πολίτες. Έρχεται ένα 14 που μας λένε ότι θα είναι πιο δύσκολο από το 13. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον θα είναι το 14. Τι κάνουμε, έχουμε ακούσει πολλά για το 14. Λοιπόν, μα μήπως για το 12 δεν ακούγαμε. Μέχρι και για το 13 ακούσαμε. Θυμάστε για το 12 που λέγανε μέχρι και για Δευτέραν Παρουσία ότι έλεγε έναν τον Μάγια ημερολόγιο. Να μην είμαι ποτέ υπερβολική και καταστροφολόγη. Εάν έχουμε την ορθόδοξη μας πίστη, τη χριστιανική μας πίστη, εάν έχουμε την τακτική μας μετάνοια, την καθημερινή, την επιμελημένη σε προσωπικό επίπεδο, εάν έχουμε τη συμμετοχή μας μέσα στη Θεία Λειτουργία, ό,τι και να έρθει θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, αγαπητέ, γιατί θα έχουμε φώτιση. Μάλιστα. Αυτό που μας λείπει πολλές φορές και μας πιάνει ο πανικός, η φοβία, η ανασφάλεια, είναι η φώτιση. Άρα όλη η υπόθεση είναι, είτε είμαι επίσημο πρόσωπο είτε ιδιώτης, να έχω φώτιση για να παίρνω αποφάσεις γρήγορα σε δύσκολες στιγμές. Ευχαριστούμε, Πανιερούδατε.
Και εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, να είστε καλά και. Είχατε δίκιο τελικά να έρθω, παρόλο που σα. Χαίρομαι, γιατί σα αποπήρα στην αρχή. Κάπου το είδατε στραβάτο. Να είστε καλά, θα σα ξανακαλέσουμε και δεσμεύεστε ότι θα ξαρθείτε. Το λέω στον αέρα, ναι. Άμα θέλετε. Ευχαριστώ, πανιερότατε. Να είστε καλά.